But first, I would like to go to Eva. You're going to speak in Greek, I think. We're going, of course, you're an MEP, so we're going to ask you, I'm going to ask you how the European Union should address this issue and how can the European Union promote and support the integration of refugees within the societies. Thank you. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πολύ την διοργάνωση αυτή, τους διοργανωτές, αλλά και το κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς έχουν σταθεί δίπλα μας στα πάρα πολύ δύσκολα, οπότε είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε αυτή την ομάδα. Το SND έχει δείξει, αν μη τι άλλο, την αλληλεγγύη και την πίεση που έχει ασκήσει για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην παραμείνει ελληνικό. Αυτό που θα ήθελα να κάνω πριν να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, στη συγκεκριμένη ερώτηση για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη από εδώ και πέρα, είναι ότι ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις, μπορεί όχι πολύ γρήγορα, αλλά αν μη τι άλλο έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες και θα πρέπει να υλοποιηθούν, όπως οι επιστροφές, η συμφωνία με την Τουρκία για επιστροφές και η μετεγκατάσταση, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει επαρκώς. Το πρόβλημα δεν έχει ξεκινήσει το 2015, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με την ένταση στην περιοχή, στην εμπόλεμη ζώνη και μιλάω μόνο για το προσφυγικό. Έχω αφήσει το μεταναστευτικό καθώς νομίζω ότι επικεντρώνουμε σε αυτό. Η νέα κυβέρνηση της χώρας ήταν της λογικής δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ανοίγουμε τις πόρτες και τις ροές προς την Ευρώπη για να πιέσουμε και να κερδίσουμε και χρόνο στην κυβέρνηση. Με αυτή τη λογική το πρόβλημα έγινε πάρα πολύ έντονο στην Ευρώπη. Προσπάθησε να διαχειριστεί η Γερμανία ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων με πολύ γρήγορες πολιτικές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε και μια ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς εκεί είναι σε φύλαξη φυσικά σε συγκεκριμένες περιοχές η στήριξη και η εγκατάσταση των προσφύγων. Μαθαίνουν γερμανικά πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα αν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές για νοσηλευτές. Επανεκπαιδεύονται λοιπόν, ώστε ο στόχος είναι σε 2 χρόνια να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον. Άρα, κάτι που δεν έχουμε δει ούτε στην Ιταλία ούτε στην Ελλάδα, καθώς το χειριστήκαμε εντελώς λάθος. Αυτό που έχω επισημάνει αρκετές φορές, είμαι και πρόεδρος του ΝΑΤΟ στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη να φυλαχθούν τα σύνορα καταρχήν. Κατά δεύτερον, να επιστραφούν εκείνοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες που δεν έπρεπε να βρίσκονται ή δεν μπορούν να βρίσκονται στην Ευρώπη. Κάτι που δεν έχει λειτουργήσει. Η Τουρκία μας καταγγέλει ουσιαστικά για το ότι δεν έχουμε επιστρέψει όσους μπορεί να δεχτεί πίσω, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη χρήση για να επιστραφούν στην Τουρκία. Υπάρχει η Πορτογαλία, η γειτονική χώρα του Ενρίκε, η οποία περιμένει ακόμα 9.200 πρόσφυγες από τους 10.000 που περίμενε, έχουν πάει μόνο 800. Άρα το πρόγραμμα, ενώ είναι διατεθειμένες κάποιες χώρες να τους υποδεχτούν, φαίνεται ότι με συγκεκριμένες πολιτικές προστατεύεται, κρατιούνται οι άνθρωποι αυτοί, φυλακίζονται, αν θέλετε, στην Ελλάδα, γιατί αυτό εξυπηρετεί και κάποιες παραοικονομίες. Και φυσικά γιατί νοικιάζονται διαμερίσματα, κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία μέσα στην κρίση να επωφεληθούν από αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένες πολιτικές, επειδή έχουμε και τα demographics, τη δημογραφία, το δημογραφικό πρόβλημα, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση, πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στα ασυνόδευτα, στα παιδιά που δεν έχουν έρθει με τις οικογένειές τους. Πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι. Θα έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί οι συνεντεύξεις για να αποφασιστεί αν δικαιούνται άσυλο να κρατούν 4 ώρες όταν μπορούν να ολοκληρωθούν σε 30 λεπτά. Αυτή η καθυστέρηση γίνεται προφανώς για άλλους σκοπούς. Θα πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε εκείνους οι οποίοι δεν σέβονται τις γυναίκες, τα παιδιά, τον τόπο που τους φιλοξενεί και να γίνεται άμεσα επιστροφή. Αυτό είναι κάτι που η προστασία και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών θα οδηγήσει, αν θέλετε, και σε μία αποφόρτιση από τον ευρωσκεπτικισμό και από την ένταση που έχει δημιουργηθεί με το προσφυγικό, που τους έχει, αν θέλετε, και τρομάξει και αρκετά, γιατί οι τίτλοι, πέρα από το ότι στην περιοχή τους πολλοί άνθρωποι είχαν προβλήματα που τα έβλεπαν καθημερινά, πολλές φορές οι τίτλοι δημιούργησαν ένα κλίμα ευρωσκεπτικισμού, προστατευτισμού, μια προσπάθεια να κλείσουμε τα σύνορά μας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη προστασία των συνόρων,
Αλλά στην Ευρώπη, έχοντας συμφωνήσει όρους συγκεκριμένους, δεν μπορεί να μιλάμε πλέον για κλειστά σύνορα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε με ανταλλαγή καλών πρακτικών, να συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις, αλλά με απόλυτο έλεγχο και διαφάνεια. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται ενώ βρίσκονται σε δικαστική έρευνα για κακοδιαχείριση. Τεράστιο το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα, όχι το ίδιο στη Γερμανία, γι' αυτό ίσως δεν το αντιλαμβάνονται μερικές φορές κάποιοι συνάδελφοι. Μπορεί κάποιος να κακοδιαχειρίζεται κονδύλια, μιλάμε για απίστευτα χρήματα. Και εγώ θα διαφωνήσω με τον Επίτροπο που δεν είναι δυστυχώς εδώ, που είπε ότι πρέπει να μεταφερθούν σε διαμερίσματα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προστασία και δική τους σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να μπορεί να υπάρχει και έλεγχος και όχι να σπαταλούνται με απευθείας αναθέσεις χρήματα. Και τα demographics που ανέφερα μαζί με το extreme poverty θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα, την ακραία φτώχεια, αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε και μία στο μυαλό μας σκέψη για μια ισορροπία μέσα στην κοινωνία, ώστε να μην χρησιμοποιήσουμε ένα πρόβλημα ανθρώπων, ανθρώπινων ψυχών που τους εγκλωβίζουμε στην Ελλάδα για να υποφελούνται κάποιοι επιτίδη και να μην θεωρούμε ότι είναι πρώτη μας προτεραιότητα η ακραία φτώχεια που υπάρχει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.